Έξω! Έξω! Καταλαβαίνω. Θες να μείνεις μόνη με τις ενοχές και τις αναμνήσεις σου. Θράσο, τι θα γίνει με εμάς? Είσαι η γυναίκα του συγχωρεμένου του αδελφού μου. Ο Αποστόλος δεν θα κόλωνε ποτέ να τα φτιάξει με τη γυναίκα σου. Έτσι τρέμεις πάντα. Ή μήπως τις έσπρωξες τις πετρούλες και κολώνεις να μου το πεις? Δεν έχω ιδέα τι μου λέτε. Ρε, εσύ τα διαμάντια δικά μου. Αναλαμβάνεις να τελειώνουμε. Ευχαρίστως. Μη. Δεν είναι ανάγκη να καταφύγουμε στη βία. Υπάρχει και ο διάλογος αυτή τη ζωή. Ξέρεις τι καλό συνομιλητής που είμαι. Τι να κάνω? Πρέπει να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου. Λοιπόν, αυτό θα κάνω. Κουράστηκα να φοβάμαι. Ξεθύμανες, πήρες μεζέ. Φύγε τώρα και μην με ξαναπάρεις τηλέφωνο. Ελέος. Μπούδι ήφερε, γιατί? Στην αποθήκη. Μέσα σε τσουβάλια με κάσιος. Τα έχω σημαδέψει, μην τα στείλεις σε καμιά παραγγελία ως τέλεια. Ένα ρε μάλι με. Ένας τυποτένιος. Κάπου τα έχω ξανακούσει αυτά. Εγώ σε είχα πάντως προειδοποιήσει. Σκοπεύεις να κάνεις κάτι ή να το τακτοποιήσουμε εμείς όπως ξέρουμε? Ναι, μην το καθυστερούμε. Σκασμός. Σκέφτομαι. Μάθημα. Είναι αλήθεια πως από το μηδέν φτάνει στην κορυφή. Η νύχτα όμως ποτέ δεν είναι αξιοκρατική. Έχει ψάρια μεγάλα, μεγαλύτερα από σένα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε περασμένα, ξεχασμένα. Δεν υπάρχει συγγνώμη όταν έχουν φώτα οι δρόμοι. Και όποιος δεν σε πάει δύσκολα αλλάζει γνώμη. Έχει κανόνες για να παίξεις, παίξεις πάντα με αυτούς. Κοίτα να μην μιλάς ποτέ, αλλά πάντα να ακούς. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Όμως θυμίσου εδώ δεν παίζουν ρόλο οι περγαμινές. Στο σκοτάδι φέρνω το λαλιός. Παραδείγματος χάρη. Η σκιά του ποτικού στον τοίχο μοιάζει λιοντάρι. Το χειρίζεσαι λάθος το θέμα. Αποστόλης δεν θα... Πολύ πιθανόν. Εγώ όμως αποφασίζω. Αν το μάθουν στην πιάτσα θα μας κάτσουν στο σβέρκο. Στην πιάτσα θέλω να με σέβονται, όχι να με φοβούνται. Τι ακούω? Γιατί δεν μας αφήσεις το ρυθμίσουμε όπως εμείς ξέρουμε? Με το μοναδικό και απαράμιλο τρόπο που ξέρετε θες να πεις. Σίγουρος και αλάνθαστος. Και όπως θα λέγει ο Αποστόλης είναι το μόνο που ταιριάζει σε τέτοια ρεμάλια. Μην μπερδεύουμε το συγχωρεμένο τώρα στις δουλειές μας. Μια χαρά το χειρίζεται το θέμα ο κύριος Στράσος. Στράσε! Μην με κάνεις να μετανιώσω που ψάφησα να ζήσεις. Δεν θα ξαναμιλήσω. Το ορκίζομαι. Γιατί όλα τα καθήκια έχουν κολοφαρδία. Πού θα πάει όμως? Θα μας την ξαναδώσει την ευκαιρία. Δεν θα είναι πάντα κάποιος συγκλιτώνει. Γιατί τέτοιο μίσος? Μερικά φράγκα παραπάνω ήθελα να βγάλω. Όλοι σας αυτό δεν κάνετε. Και εσύ αυτό δεν κάνεις, ρε Σιλβί. Πολύ θα ήθελα να ακούσω την απάντησή σου, Σιλβί. Αυτό κάνω. Αλλά δεν δαγκώνω το χέρι που με ταΐζει. Δεν έχω χειρότερο από τον αχάριστο άνθρωπο. Και εγώ δεν έχω χειρότερο από τον ψεύτη άνθρωπο. Ζανκλότ! Ζανκλότ, πού είσαι, ρε! Τι κάνεις εκεί? Ρε, πας καλά? Φρεσκότατα είναι, θες? Σήκω και πάει να βρούμε το τσουβάλι. Και λίγο θα ξανανοίξω ο στέλιος. Μας πετύχει μέσα. Εντάξει, μωρέ, με πιάσε μια λιγουρίδα. Πού φτάνει θέση? Έψαξα παντού, δεν βρήκα τίποτα. Τι? Πώς να βρεις, πάνω του καθόσουνα. Πού να το ξέρω, έχω μάτια και στον κόλο. Yeah! Χάνουμε το χρόνο μας αντέβοντας τον Κοντοδήμο και ο Σερέτης ακονίζει τα δόντια του για να μας κατασπαράξει. Δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για το Σερέτη. Ελεύθερα, παιδιά. Εγώ ο τάφος. Εσύ στον τάφο. Αν πεταχτείς ξανά. Ψυχραιμία, μην αγχώνεσαι ένα-ένα. Όλα θα μπουν σε μια ρέγουλα. Εσύ θα τα βάλεις σε ρέγουλα. Μοστράρισε το δαχτυλίδι του Αποστόλη και νομίζεις ότι έγινε αφεντικό. Τόσο εύκολο νομίζω ότι είναι. Όχι, είναι πολύ πιο δύσκολο από όσο φανταζόμουν. Ειδικά όταν δεν έχω ανθρώπους να με στηρίζουν. Όπα, παιδιά. Πριν ξεκινήσετε πάλι τον καυγά.
Υπάρχει τίποτα να τσιμπήσω. Κοντεύω 24ωρο νηστικό. Φέτε λυσακά σου, κοντοδήμο. Και καλή χώνεψη. Εντάξει. Αλλά δεν ήξερα ότι θα καταλήξω το παιδί για τα θελήματα εξαιτίας του κοντοδήμου. Μην τα ρίχνετε όλα πάνω μου, βρε παιδιά, ή Μαρτών. Σε μένα έκανες χάρη, εγώ στο ζήτησα. Παρακαλώ πολύ να μην μου ζητηθούν άλλες τέτοιες χάρες στο μέλλον. Δεν είναι η δουλειά μου. Ωραία, το σημειώνω. Μέσα στα πολλά άλλα σημειώνω και αυτό. Σήκω. Σήκω, ρε, μην με κουράζεις. Ντουμπάι. Είναι η καλύτερη περίπτωση. Έχουμε ένα γνωστό εκεί με οικοδομικές επιχειρήσεις. Θα μαθαίνουμε τα νέα του κοντοδήμου από πρώτο χέρι. Θα σε φέτο για πει, κοντοδήμο. Και πρόσεξε, μην μάθουμε ότι κάνεις και κοιλαδιές. Θα καταλήξετε μέλιος λίθος στην οικοδομή. Λοιπόν, κοντοδήμο, μόλις φτάσεις στο Ντουμπάι, θα πάρεις τηλέφωνο τον αδερφό σου και θα του πεις ότι δεν άντυχες να πουλάς άλλο στραγάλια και ότι άπλωσες τα φτερά σου για αλλού. Θα στεναχωρηθεί πολύ ο Φουκαράσος τελειώς. Τώρα σε έπιασε ο πόνος. Καλό ταξίδι. Είμαι. Ευγνώμων. Όχι, ρέστος. Ούτε ένα ευρώ δεν έχω απάνω μου. Σίγουρα. Δηλαδή, άμα θα γυρίσω ανάποδα και φετινάξω, δεν θα πέσει φράγκο. Φράγκο. Στο λόγο μου. Το λόγο σου, Δεν το γλιτώνει το τίναγμα. Κόφτο, ρε. Εδώ είναι τα φράγκα. Ροδίμο. Για το ξεκίνημα. Τι να πρωτοκάνω με αυτά. Το ταξί για το αεροδρόμιο, κάτι να φάω, ένα καφέ να πιω. Σε ξένη χώρα πάω. Άλλη μια λέξη και θα τους αφήσω να σε ελκύσουν στο κουφάρι σου. Θα καθόμουν στην παρέα, αλλά έχω και μια πτήση να προλάβω, Ερικό, πόσο έχεις μετρήσει μέχρι τώρα. 3.355. Ωραία, σε ένα φάκελο παρακαλώ και δώστε μου. Θα το δώσω εγώ προσωπικά στο Σταλιό. Δεν θέλω να κάνεις κάτι που δεν είναι η δουλειά σου. Τι έγινε με το Βαποράκι, βρήκατε την οικογένειά του. Δεν προλάβαμε να ψάξουμε αφεντικό. Μια αφαιρέτη, μια κοντοδήμο, θύμαθε την έχεια το τρίχθυμο. Αυτό προηγείται. Λοιπόν, τα υπόλοιπα λεφτά θα δοθούν στην οικογένεια του θύματος. Τι! Στο Στέλιο, στο θύμα, δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα, Θράσο. Σωστά. Δεν είμαστε. Τα χρήματα αυτά είναι από τα στοιχήματα και ανήκουν. Σε μένα, στο αφεντικό. Και τα κάνω ό,τι θέλω, σωστά. Με τον Αλκέτε τι έγινε, είχαμε νέα του. Τίποτα. Άνοιξε και τον κατάπια. Εύχομαι όχι κυριολεκτικά. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Τον περίμενα για να τον πάω στο κέντρο απεξάρτησης, αλλά δεν φάνηκε ποτέ. Και τι κάθεστε! Ως εδώ ήταν η ευαισθησία σου, Σιλβία, εξαντλήθηκε. Ψάξτε να τον βρείτε. Σίγουρα χρειάζεται τη βοήθειά μας. Ωχ, θα το ξέχναγα. Καραμαλίθε Θάρλεφθον για θένα. Και ένα παθελάκι. Αλέ. Χορταστικές καραμέλες και γευστικότητες. Δυσκολεύτηκα πολύ να βρω τέτοια ποιότητα. Και το παστέλι παραδοσιακό. Τα καλύτερα σου φέρε. Για παστέλια θα μιλάμε τώρα, Θράσο. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εσύ έχεις. Ναι. Με πείραξε πολύ αυτό που είπες. Πιο πολλά. Ότι δεν έχεις ανθρώπους να σε στηρίξουν. Εντάξει, έχω κάνει λάθη, σε έχω πληγώσει και έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη σου, αλλά έχω μάθει να επιβιώνω και να αγωνίζομαι μέσα στη νύχτα με πολλούς τρόπους. Το έχω προσέξει. Λειτουργώ. Πώς να σου το πω. Με το ένστικτο, σαν άγριο ζώο. Ζούγκλα νύχτα. Και πρέπει να αποφεύγω και τους άλλους κυνηγούς και τα άλλα θηρία. Ομολογώ όμως ότι εσύ με έχεις μπερδέψει. Δεν είσαι ούτε κυνηγός ούτε θηρίο. Τι θα κάνω μαζί σου. Πώς με προτιμάς, θηρίο ή κυνηγό. Να. Αυτή είναι η μεγάλη σου διαφορά με τον Αποστόλη. Σκέφτεσαι πολύ το πράγμα. Εκείνος ότι ήθελε άπλωνα το χέρι και το άρπαζε. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν δίσταζε να εκμεταλλευτεί ούτε φίλους ούτε συγγενείς. Αλλά αυτό το ξέρεις ήδη. Εμένα δεν με εκμεταλλεύτηκε. Δεν του άφησα ποτέ τέτοιο περιθώριο. Δεν το άφησε εσύ, αλλά το άφησε η γυναίκα σου. Τι εννοείς? Ας το καλύτερα. Όχι, δεν τα αφήνω, εξηγήσου. Είναι η δεύτερη φορά που λύνεις τέτοια σπόδια για τη Λένα. Και απαιτώ εξηγήσεις. Από μένα? Πλάκα έχεις. Από τη γυναίκα σου να ζητήσεις εξηγήσεις. Και κοίτα να έχεις ύφος αφεντικού για να την ψαρώσεις. Αυτή πρέπει να είμαι εγώ. Και αυτός ο Θράσος. Και ένα σίγμα πάνω από το κεφάλι μας. Απελητικό πόπο σκοτάδι. Μαύρο. Στριφνό σαν τα μούτρα της. Τώρα! Δεν γίνεται.
προσλάβω υπηρεσία. Αλλιώς θα με φάνει δρόμοι. Γεια σας. Γεια σας. Σερέτης. Κουτρουμπά. Ναι, αστυνόμος Σερέτης. Σύζυγος Κουτρουμπά. Ωραία. Ο σύζυγος... Λείπει. Πάλι. Ώρες ατέλειωτες. Υποψιάζομαι που μπορεί να είναι, αλλά... Τον θέλετε κάτι? Τίποτα σπουδαίο. Λίγο από το χρόνο του. Το ίδιο θέλω κι εγώ. Ναι, ξέρετε, έχω αναλάβει την υπόθεση δολοφονίας του αδερφού του. Το Αποστόλη. Συγγνώμη που με... Δεν περίμενα να δεχτώ επισκέψεις. Περάστε, εκτός αν θέλετε να μιλήσετε μόνο με τον Θράσο. Όχι, μου κάνετε μια χαρά κι εσείς. Εξαιρετική δουλειά που κάνεις. Δεν το συζητώ. Καλλιτέχνης. Θα σου φέρω και τα υπόλοιπα να μου φτιάξεις κάτι για το κεφάλι. Μη σου ξεφύγει πουθενά, κακομοίρη μου, την αλήθινα. Καήκαμε. Κι εσύ κι εγώ. Σε κλείνω. Ποιος? Εγώ. Ποιος εσύ? Η θεία Δίκη. Δεν έχω τέτοια θεία. Καλό, αλλά δεν έχω όρεξη για αστιακιά. Εσύ το άρχισες. Έχω στραβώσει μαζί σου, να το ξέρεις. Γιατί, παιδάκι μου? Περίμενα ότι θα ήσουν by my side. Σου την έσπασα, ε? Άθελά μου. Και ούτε ξέρω τι είναι αυτό το μπαμά τέτοιο. Ότι θα ήσουν με το μέρος μου, ρε γιαγιά. Ο Νικόλας είναι cool και μ' αρέσει. Περιού ο λόγος. Δεν θέλω να το συζητήσω. Εξάλλου, έχεις τη μάνα σου με το μέρος. Η μάνα μου δεν πιάνεται. Ζει στον κόσμο της. Από σένα όμως δεν περίμενα. Δεν φτάνει που μου το κουβάλισες εδώ μέσα τον μπάτσο. Μιλάς κιόλας. Σου κουβάλισα. Hello. Ακούς τι λες. Και ακούω και βλέπω. Εσύ στραβώθηκες και πήγες και έπεσες πάνω στο ξέπλυμα. Δεν ήρθα εδώ να μου δώσει την ευχή σου. Και λίγο με νοιάζει άμα σου αρέσει ή όχι. Ο Νικόλας θα συνεχίσει να έρχεται στο σπίτι και το καλό που σου θέλω να του μιλάς με ευγένεια και χαμόγελο. Μπα. Ξέρει και από ευγένειες ο μπάτσος. Το ακούσαμε κι αυτό. Κρίμα, ρε γιαγιά. Κι εγώ νόμιζα ότι θα χαιρόσουν. Τόσα επαγγέλματα στον κόσμο. Τόσοι άνεργοι. Στον μπάτσο πήγες και έπεσες. Ναι, κι εγώ δεν το περίμενα. Είδες! Γιατί να πας κόντρα στη φύση σου. Διώξε τον εκεί να πες στο διάλο. Νομίζω πως είμαι... Ερωτευμένη? Μα κακό που μας βρήκε. Δεν είσαι, βγάλ' το από το μυαλό σου. Δεν είναι μόνο θέμα μυαλού, νομίζω. Και ποιος σου είπε ότι η καρδιά δεν κάνει λάθη? Μόνο λάθη. Τεράστια. Ρώτα και εμένα. Αν του δώσεις μια ευκαιρία, θα δεις ότι αξίζει. Τι να κάνω κι εγώ, υγραία. Θα του τη δώσω, για χάρη της εγγόνας μου. Για χάρη σου. Βοήθησε να το κουμπώσω. Γιατί στολίζεσαι, το βγεις? Όχι. Αλλά μ' αρέσει να έχω την αίσθηση ότι φοράω πάνω μου τον προϋπολογισμό του κράτους. Την ψευδαίσθηση θες να πεις? Αυτό. Τη μάνα μου έλεγα ψωνάρα, αλλά εσύ την ξεπέρασες. Η μάνα σου απλώς κληρονόμησε τα γονίδια από μένα. Ήμουνα γεννημένη για μεγάλη ζωή. Μην κοιτάς που έπεσα στον παππού σου. Γι' αυτό σου λέω. Πρόσεξε, καμάρι μου. Είναι και ο πρώτος σου. Κι αν πληγωθείς, θα σου μείνει μαράζι για πάντα. Τίποτα ακόμα, ε? Δυστυχώς. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, βέβαια. Άγριο πράγμα η νύχτα, κύριε Σερέτη μου. Απ' τα λίγα που έχω καταλάβει, δηλαδή, δεν νομίζω να βγάλετε άκρη. Ξέρουν να κρατάνε το στόμα τους κλειστό. Ελπίζω να τον πέτυχα τον καφέ σας. Διάνα, πετύχατε Διάνα. Ακριβώς όπως τον πίνω. Λέτε το φλιτζάνι. Αμέ. Όχι σαν επαγγελματίας, βέβαια, αλλά τα καταφέρνω. Θέλετε να σας πω το δικό σας? Μπα. Εγώ ελέγχω μόνος μου τη μοίρα μου. Και τη μοίρα των άλλων ενίοτε. Είναι λάθος να σκέφτεστε έτσι. Η μοίρα ολονών μας είναι προδιαγεγραμμένη. Εσείς τι έχετε ακούσει για τα διαμάντια? Ποια? Για τα διαμάντια. Ποια διαμάντια? Ο κουνιάδος σας ήταν μπλεγμένος σε μια υπόθεση με λαθρέα διαμάντια. Τι δουλειά έχει ο Αποστόλης με λαθρέα διαμάντια? Ελάτε τώρα, δεν ήταν και κανένα παιδάκι του κατηχητικού. Του κατηχητικού όχι, αλλά στην εκκλησία πήγαινε κάθε Κυριακή. Δεν πιστεύω να τον σκοτώσανε για τα διαμάντια. Πολύ πιθανό. Λοιπόν, δεν ξέρετε τίποτα? Σας ορκίζομαι. Κρίμα. Η τελευταία μου ελπίδα ήσασταν εσείς. Με τον κύριο Κουτρουμπά έχουμε ήδη μιλήσει για αυτό το θέμα. Ναι, δεν μου είπε τίποτα. Δεν μου κάνει εντύπωση. Φυλάγεται από τις κακοτοπιές. Ο κύριος? Σερέτης. Αστυνόμος Σερέτης. Κι άλλος? Τι στο διάλο, επιδημία έπεσε. Αστειεύεται. Δεν αστειεύομαι καθόλου. Ο φίλος της κόρης μου είναι αστυνομικός, γι' αυτό. Αλήθεια. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Το όνομά του μπορεί να το γνωρίζω. Νικόλας.
Δεν μου είπε επίθετο ή εγώ δεν το θυμάμαι τώρα. Ξέρουμε το επίθετο του Νικόλα. Όλοι οι μπάτς το ίδιο επίθετο έχουνε. Γουρούνια δολοφόνη. Ο κύριος Σερέτης έχει αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση του Αποστόλη. Α, ναι. Γι' αυτό είναι ακόμα στο σκοτάδι η έρευνα. Κόψε μούρι και βγάλε συμπέρασμα. Ο κύριος Σερέτης ρωτάει αν ξέρουμε τίποτα για κάτι λαθρέα διαμάντια. Δεν θα μου έκανε εντύπωση να τα έχει κρύψει κάπου εδώ στο σπίτι. Μη χειρότερα. Για τόσο βλάκα τον έχετε τον Αποστόλη. Θα κρύβε τα διαμάντια στη βίλα. Τώρα σε αυτό έχει δίκιο. Κάτι θα βρίσκα. Εκτός αν τι. Αυτό είναι. Αυτή η Ελεηνή τα έχει. Ποια Ελεηνή? Η Σιλβή. Λένα, θες και τα λες. Θα την πάρεις άδικα στο λαιμό σου. Ξέρω τι λέω. Γι' αυτό δεν μ' άφησε να ψάξω στην τσάντα. Σε ποια τσάντα, θα μου πείτε καθαρά γιατί έχω αρχίσει και τα παίρνω. Όταν ήρθαμε να δούμε τη βίλα για πρώτη φορά, την τσάκωσα στην κρεβατοκάμαρα. Τι είδες εσύ εδώ? Φεύγω. Ήρθα να πάρω τα πράγματα. Τι πρόκειται να πάρεις? Τι έκρυψες εκεί μέσα? Τίποτα δεν έκρυψα. Τα πράγματά μου παίρνω. Χωρίς την άδεια μου μπήκες στο σπίτι μου με το έτσι τέρα και παίρνεις πράγματα. Σπίτι σου. Έλα, κυρία μου, κάνεις την άκρη. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει τώρα είναι σπίτι μου και ό,τι υπάρχει εδώ μέσα μου ανήκει. Ας την τσάντα κάτω. Παράτα με. Παράτα κάτω, είπα. Θα σε κλωτσίσω. Α, για τόλμα. Άντε μου στο διάλογο. Σταμάτα. Σταμάτα. Δράσε, σταμάτα τη. Μου χτύπησε. Δεν τη σταμάτησε, βέβαια. Και πώς ξέρετε ότι τα διαμάντια ήταν μέσα στην τσάντα? Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Αν δεν είχε κάτι πολύτιμο μέσα στην τσάντα, γιατί δεν μ' άφηνε να την ανοίξω? Κυρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Σας παρακαλώ, υποχρέωσή μου. Σας χαιρετώ. Δεν χρειάζεται να με πάτε στην πόρτα. Συγγνώμη και πάλι για την ενόχληση. Ευγενέστατος. Αυτού σου καρφί. Ρουφιάνα της αστυνομίας. Θα τρίζουν τα κόκαλα του πατέρα σου. Ε, ας τρίξουν και μια φορά για μένα. Όλο για σένα. Έτσι για αλλαγή. Δεν νιώθεις τύψεις που την κάρφωσες? Ενοχές? Τίποτα. Έφυγε ένα βάρος από πάνω μου. Και αν κάνει καλά τη δουλειά του ο κύριος Σερέτης, θα με εξαλαφρώσει τελείως. Θα απαλλαγώ από την παρουσία της. Και πώς είσαι σίγουρη ότι είναι αληθινός αστυνόμος? Του ζήτησες ταυτότητα? Να βέβαιη. Το ξέρεις ότι μπορεί να την παρέδωσες στα χέρια δολοφόνου? Φταίω εγώ που είναι τέτοιο το συνάφι της. Όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον τρώνε οι κότες. Γεια σου, Θράσο. Πώς από εδώ, κύριε Σερέτη? Εσένα έψαχνα, αλλά τα είπαμε με την γυναικούλα σου και ομολογώ υπήρξε διαφωτιστικότατη. Δηλαδή? Μου είπε αυτό που έπρεπε να μου είχες πει από την αρχή. Γιατί ρε την καλύπτεις? Είσαι κι εσύ στο κόλπο ή την έχεις δαγκώσει τη Λαμαρίνα για πάρτι της? Τι πράγμα? Όχι την πά, πιάσε με ένα κουτρουμπά. Πα, πα, πα. Είναι και περίοδος κυνηγιού. Μην ξαναπλησιάσεις την οικογένειά μου. Ό,τι είχα να πω, το είπα. Μακριά το σπίτι μου, Σερέτη! Ω, πάντα ηλικιά. Γουστάρω. Σε προτιμάω καλύτερα έτσι. Το παίζεις καλά το παιχνίδι, δεν στο είχα. Μ' είχες πείσει ότι είσαι κοντούλα. Γεια σου, ξέρω από το αυτοκίνητο. Είπαμε σε προτιμάω καλύτερα έτσι, αλλά και εσύ ρε αγόρι μου, μην το παραχέζεις. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Τι θα κάνεις? Θα με καθαρίσεις την ψύχρα εδώ μπροστά στο σπίτι μου? Θες να πάμε παρακάτω? Οδήγα. Μήπως να το ξανασκεφτείς? Τι θα κερδίσεις αν με σκοτώσεις? Θα το ευχαριστηθώ, αυτό μετράει. Οδήγα! Να ανάψεις κανένα κερί στον Άγιο Βασίλη, μεγάλη χάρη. Όλα καλά, Βασιλάκη? Κομμένο σε βλέπω. Στεναχώριες ή σε έχει ξεζουμίσει το αμόρε? Σε ξέρω. Σε ξέρω εγώ και φτάνει. Χαιρετίσματα στην Τζία. Θα τα ξαναπούμε. Ποιος ήταν αυτός? Ένας γνωστός. Από το μαγαζί είναι. Όχι ακριβώς. Τι σου είπε? Τίποτα. Τι τίποτα, ρε? Αφού τον είδα, σου ψιθύρισες τα αυτή. Τίποτα δεν είπε. Βασιλάκη, σε φώναξε με το όνομά σου. Λέγε, από πού τον ξέρεις? Μου κρύβεις κάτι? Σε έχεις ξαναπλησιάσει, λέγε! Παράτα με, δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ! Καλώς τον. Τι είχες αυτή τη φορά και άργησες?
Πάλι συνέλευση για το μέλλον της παιδείας. Ό,τι γουστάρω είχα. Βασιλάκη, βάλε μυαλό, παιδί μου, γιατί θα χάσει τη χρονιά σου και σε βλέπω να βγαίνει στο μεροκάματο. Η χώρα αυτή δεν έχει ανάγκη μόνο από σπουδαγμένους, έχει ανάγκη και από μαστόρους. Με παρατάς. Σήκωσε χέρι. Σήκωσε χέρι πάνω μου. Έλα, άσε το μελό. Ο γιος μου, το αγοράκι μου, σήκωσε χέρι στη μάνα του. Το τράβηξε το χέρι του, δεν το σήκωσε. Μην τα μεγαλοποιείς. Κάνω το παιδί μου, το καταλαβαίνεις. Κάπου έχει μπλέξει, σίγουρα. Βασιλάκη, άνοιξε, παιδί μου, δεν θα σε μαλώσω. Αν και κανονικά θα έπρεπε. Άνοιξε, Βασιλάκη μου, να μιλήσουμε θέλω μόνο. Άνοιξε, αγοράκι μου, έλα. Άνοιξε, γιατί καλή καλή θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. J'avoue que j'ai fait des erreurs. Prendre position, c'est prendre une pluie de terreur. Au nom du Père et du Saint-Esprit. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά εδώ μέσα. Αμπά, τη βρήκε στην πόρτα του σπιτιού σου. Λενά, δεν το έχω σε τίποτα να την ξανανοίξω και να φύγω. Και τι σε εμποδίζει? Μη με τσιτώνεις, σε παρακαλώ πολύ. Α, ναι, μας είσαι τσιτωμένος. Πάλι προβλήματα στο μαγαζί. Εγώ ήξερα ότι τα νυχτερινά κέντρα δουλεύουν νύχτα, δεν εφημερεύουν σαν τα νοσοκομεία. Φοράς το δαχτυλίδι του Αποστόλη. Γιατί σε ενοχλεί? Όχι, απλά μου κάνει εντύπωση. Εμένα πάλι δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση, τα έχω δει όλα. Τι έγινε, τι σου είπε ο Σερέτης? Συναντηθήκατε, αξιότιμος κύριος. Λενά, σου μιλάω σοβαρά. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Τι σε ρώτησε και δεν του απάντησε, λέγε. Με ρώτησε κάτι για κάτι λαθρέα διαμάντια του Αποστόλη και του είπα ότι δεν έχω ιδέα. Εσύ που τα ήξερες όλα αυτά, γιατί δεν μου είπες τίποτα? Γιατί δεν χρειαζόταν να μάθεις. Και όταν σου κρύβω κάτι είναι για να σε προστατεύσω, κατάλαβες? Εσύ? Τι εγώ? Μου κρύβεις κάτι? Όχι, μόνο αυτό με ρώτησε ο άνθρωπος και μετά έφυγε. Δεν μιλάω για το σε ρωτή, γενικά μιλάω. Σε γενικές ερωτήσεις δεν απαντώ. Ρώταμε κάτι συγκεκριμένο και θα σου πω. Λενά. Άστο. Λοιπόν, αν ξανάρθει ο Σερέτης, δεν του ανοίγεις την πόρτα. Ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος, κατάλαβες? Μόνο με ένταλμα στα χέρια του, κατάλαβες? Μάλιστα. Τελείωσες? Τελείωσα. Ωραία, γιατί ο γιος σου δεν πάει καλά, είναι ανεξέλεγκτος. Ναι, το παρατήρησα. Και σκοπεύεις να κάνεις κάτι γι' αυτό ή δεν έχεις χρόνο για την οικογένειά σου? Εσύ σκοπεύεις να κάνεις κάτι ή σου αρκεί να με ειρωνεύεσαι? Ψευρέ, λες και δεν έχω ξαναδεί άντρα με σόβρακα. Τι θες? Ήρθα από εδώ κοινό το μούτρο. Ο υποδιοικητής. Ο Σερέτης, το ξέρω. Εγώ στο είπα να ξεφορτωθούμε τα διαμάντια, θα έχει χάσει τώρα το κεφάλι μας. Θα το είχαμε φάει το κεφάλι μας, να λες. Εγώ το είδα το μάτι. Σατανικό. Πάντως η Λένα του θόλωσε τα νερά. Για πρώτη φορά η βλακεία της μας βγήκε σε καλό. Πώς τα θόλωσε δηλαδή? Τον οδήγησε σε άλλη κατεύθυνση. Σε λάθος άνθρωπο. Σε ποιον? Μπα. Σου πάει το δαχτυλιδάκι του συγχωρεμένου. Λέγε, παιδάκι μου, σε ποιον? Στη Σιλβή. Τι! Μπράβο. Μόλις ακούς το όνομά της σου πέφτουν τα παντελόνια, τέτοια κάψα. Τι λες, παιδάκι μου, καταλαβαίνεις τι λες? Και το κάνετε αυτό? Όχι, κάναμε, έκανε. Από τη γυναίκα σου τα ρέστα. Εγώ προσπάθησα να την εμποδίσω. Ο Σαρέτης είναι αδίστακτος, μπορεί να. Χριστέ μου. Α, όχι, θα σας σιγοψήσω εγώ, Θρασούλη. Δεν απαντάει, δεν απαντάει. Μην ταράζεσαι, θα κοιμάται η κοπέλα. Δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι, πρέπει να την ειδοποιήσω. Ποια να ειδοποιήσεις? Τώρα τι να σου πω, τι να σου πω? Του τα πρόλαβες? Καταλαβαίνεις τι έκανες, καταλαβαίνεις? Το σωστό, αφού αυτή έχει τα διαμάντια. Δεν τα έχει η Σιλβή τα διαμάντια. Αλλά ποιος τα έχει, εσύ? Θράσο, πρόσεξε τι θα απαντήσεις. Γιατί από την απάντησή σου κρέμεται το μέλλον όλων μας. Έχεις εσύ τα διαμάντια? Όχι. Ε, τότε τι μας μπερδεύεις? Ας την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Και άμα δεν τα έχει ούτε η Σιλβή, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αυτή τα έχει. Σιγουριά σου μπορεί να με τρελάνει. Αν πάθει τίποτα η Σιλβή, δεν θα το συγχωρήσω. Τι είπες? Με απειλείς? Απειλείς τη γυναίκα σου για αυτή τη βρώμα? Αυτή τουλάχιστον τις βρωμιές της, τις κάνει φανερά. Τι είπε? Το θέμα δεν είναι τι είπε, αλλά το ύφος που το είπε. Το πρόσεξες κι εσύ, ε. Είχε ύφος, δεν είναι ιδέα μου. Θράσα! Άστον. Ποτέ μην τραβάς το σκηνή παραπάνω από όσο αντέχει. Ρώτα τον μια άλλη στιγμή, που θα είναι πιο ήρεμος.
Άμα φωνάξεις, θα σου σπάσω το σβέρκο. Ξηγηθήκαμε. Εσύ, πώς μπήκες σπίτι μου? Μην κάνεις ηλίθιες ερωτήσεις. Σήκωσέ τώρα, Σιλβή, γαμώτο. Αυτή η πουτάνα έχει βάλει το χέρι της. Το περίμενα ότι θα το ρίχνει το φαρμάκι της. Θέλω να μου καταστρέψει τη ζωή. Γιατί δεν ψοφάει να ησυχάσουμε? Μην μπεδεύεσαι, κούκλα μου, μην μπεδεύεσαι. Πες μου που τα έχεις και θα αφήσω τον αέρα να μπει στα ωραία σου πνευμόνια. Τόσο απλό είναι, αλλιώς θα πεθάνεις αργά και βασανιστικά. Καταλαβες, ε? Λοιπόν, σ' ακούω. Και πρόσεξε, μην πας να μου τη φέρεις, γιατί δεν θα σου ξαναφερθώ τόσο ευγενικά. Θράσος. Το μπουστιπίσμα. Λοιπόν, μίλα, σ' ακούω. Δεν τα έχω εγώ τα διαμάντια. Αλήθεια. Δεν πήρα εγώ διαμάντια από τη βίλα. Στορκίζομαι. Γιατί να σε πιστέψω? Γιατί να σου πω τώρα? Γιατί λέω την αλήθεια? Άσε με, άσε με, άσε με να σου δείξω, σε παρακαλώ, άσε με. Να, αυτό πήρα. Βέρες, άρα με δουλεύεις. Όχι, κι εγώ ξαφνιάστηκα, δεν το ξέρα. Ο Αποστόλης μου σκόπευε να με παντρευτεί. Συγκινηθήκαμε. Μίλα! Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, αλήθεια. Θα με παντρευόταν, αλλά δεν πρόλαβε. Γιατί τον σκότωσες! Ερασιτέχνης μη, μικρή μου. Και για να λέμε τα σίκα σίκα, δεν τον έφαγα εγώ τον παπάρα σου. Θα το έκανα ευχαρίστως. Αλλά με πρόλαβε άλλος. Ας το χαρτοκόπτη. Γράμμα θα ανοίξεις. Θα σπάσει κανένα νυχάκι. Χαιρετίσματα στα παιδιά στο μαγαζί. Και πες τους να μην μου παίζουν τον παπά, γιατί θα τους κάνω τρισάγιο. Η υπομονή μου εξαντλείται. Κάνα δυο ρίτσες ύπνο και συνεχίζουμε το ψάξιμο μετά. Ξέχνα το. Με ένα ντουζάκι να συνέλθουμε και ξαναβγήκαμε στη γύρα. Θα παρακαλώ, ρε φίλε, δεν με λυπάθε. Καθόλου. Στην περίπτωσή σου, μάλιστα, το ντουζάκι επιβάλλεται. Μην ξαναβάλεις αυρό μου πόδα στο τραπεζάκι, θα σου κάνω φάλακα. Θα πω πρώτο στο μπάνιο. Έχει και χάρη που βιαζόμαστε. Αλλιώς θα σε έβαζα να το τρίψω όλο με χλωρίνη. Καλά, είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα. Να ψάχνουμε να παρηγορήσουμε το θόη του παπάρα που γίνει να μας ξεκάνει αντί να τους ξεκληρήσουμε όλους. Το αφεντικό έχει δίκιο. Η οικογένειά του δεν φταίει σε τίποτα. Όχι όμως, θα του κόπουμε και επίδομα. Για Αμαλία. Έλα, Αμαλία μου. Χωρίς μου, εντάξει. Το παιδί τι κάνει? Δώσ' το μου λίγο να το μιλήσω. Έλα, ρε Αμαλία, να ακούσω λίγο τη φωνούλα του. Εντάξει, μη φωνάει, ακούω. Το προχωράς δηλαδή. Ανένδοτη. Εντάξει, Αμαλία, εσύ θα χάσεις. Θα τα πούμε με τους δικηγόρους μας. Όποτε θέλεις. Είδες, έχουμε τα δικά μας αδόρια, θα τρέχουμε και για τα ξένα. Συγγνώμη, Αμαλίτσα μου, δεν το εννοούσα αυτό με τον δικηγόρο. Πώς? Όχι, αφεντικό, νόμιζα, σ' ακούω. Ο Σερέτης. Φύγαμε αμέσως. Ο Σερέτης πήγε από τη βίλα. Το αφεντικό φοβάται μήπως πάει για τη Σιλβή. Θα τον σκίσω. Αν την πειράξει, πέθανε. Τα παπούτσια σου, ρε! Ησύχασε τώρα. Κίνηση εκφοβισμού ήταν. Μια χαρά τα κατάφερε. Ερίκο, μόνο εσύ με σκέφτεσαι. Που και που το θυμάσαι. Αυτό το χεράκι σου τσαλαπάτησε. Ναι, πάει το μανικιούρ το κάθαρμα. Έλα. Δεν σου πει κανείς καλή κουβέντα, αρχίζεις γελιότητες. Λέβα, αποφερέτη. Ακίνητος! Έχετε τρελαθεί. Μου σπάσεις την πόρτα, ρε ηλίδιε. Νόμιζα ότι... Εγώ για να σε προστατέψω. Ποιος είπε να με προστατεύσεις? Εγώ. Εγώ που το είπα. Είσαι καλά? Δεν απαντούσες στα τηλέφωνα και... Σε χτύπησε, ήρθε από εδώ? Δεν ήρθε. Η γυναικούλα σου μου τον έστειλε συστημένο. Αυτό ήθελα να προλάβω. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Θρασό.
Μάζεψε τι λένε, γιατί θα μας βάλει σε μπελάδες. Τι επιπολαιότητες είναι αυτές? Εγκληματικές θα έλεγα. Αλλά θα το αφήσω εγώ έτσι. Αφεντικό, τι κάνουμε? Ο Σαρέτης ξεκίνησε άγριο παιχνίδι. Εμένα θα μου πεις, μου βάλε το πιστόλι στα μούτρα. Και αυτό το παλικάρι θέλει να παίξουμε με επιθολάκια, γιατί του κάνουμε χατήρι? Ας μην παίρνουμε βιαστικές αποφάσεις. Α, καλά. Παιδιά, αφήστε το αφεντικό να το σκεφτεί, να το αναλύσει λίγες μέρες στο μυαλό του και το μεταξύ ο Σαρέτης με την άνεσή του να μας τάβει έναν έναν. Προτείνω πριν κινηθούμε επιθετικά να ψάξουμε στο μαγαζί για τα διαμάντια. Πιθαμή προς πιθαμή. Ωραία, ξεκινάμε. Πάμε. Μήπως, λέω, μήπως ψάχνουμε άδικα. Αποφάσισε όμως τι θέλεις. Τι τέτοια χαζομάρα θα έκανε ο Αποστόλης, να αφήσει τα διαμάτια στο μαγαζί? Κάπου θα τα εκρύψει πάντως. Και πρέπει να τα βρούμε. Έχω επενδύσει όλη μου τη ζωή σε αυτή τη δουλειά. Δεν θα αφήσω το Σερέτη να με καταστρέψει. Γνωρίζει τα πάντα για μας. Ξέρεις πόσες φορές αναγκαστήκαμε να του βγάλουμε κέρασμα για να κάνει τα στραβαμάτια? Για να του βγάλουμε κι άλλο κέρασμα, ρε παιδιά. Αυτή τη φορά μεγάλο μας, χωρίς τσιγκουνιές. Δεν θέλει λάδωμα, αφεντικό, τα διαμάντια θέλει. Όσο και να το λαδώσει, λίγο είναι. Πόσο αξίζουν, ρε παιδιά, επιτέλους αυτά τα διαμάντια? Εξαρτάται, γιατί ποθέτα μιλάμε και ποθα καράτια. Από καράτια δεν ξέρω, αλλά. Από ποσότητα ξέρω εγώ. Μια χούφτα. Χούφτα. Και 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και λίγα λες. Έχουμε βρει μεγάλη μπέλα, ε. Βασίλη, αγορίνα μου, άνοιξε καμάρι μου. Έλα, μην παιδεύεις τη μανούλα. Σου φέρα να βάλεις κάτι στο στομαχάκι σου. Τόσες ώρες δυστυχώς, δεν κάνει. Στην ανάπτυξη. Φύγε, όχου, δεν πεινάω, λέμε. Αποκλείεται να μην πεινάς, ξέρει η μανούλα. Ακόμα παιδεύεσαι με τον Πουχέσα? Μιλές έτσι στον αδερφό σου? Τι είναι αυτό? Βάλε το δίσκο κάτω κοντά στη χαραμάδα και φύσα το φαγητό με το ανεμιστηράκι. Μόλις η μυρωδιά περάσει κάτω από την πόρτα, είναι ζήτημα χρόνου να σου ανοίξει. Πώς το σκέφτηκες? Μπράβο, αγάπη μου. Εσύ έφαγες? Θα πάω έξω με τον Νικόλα όπου να έρχεται. Πολλά φιλιά να του δώσεις. Αυτό σκοπεύω να κάνω. Επιτέλους, Πασά μου, με έσκασες. Μαμά, δεν παίζεις καθαρά. Για την υγεία του παιδιού μου παίζω και ταμπούρλο. Τρώγε και τρώγοντας τα λέμε. Ούτε θα τα πούμε, ούτε θα φάω, οκ? Κάνω απεργία πείνας. Αν είναι για το δίκιο σου, κι εγώ μαζί σου στον αγώνα. Βάζεις βλακίες και τρώγε. Όχι, σου είπα. Για να μην έχεις ορμήσει εσύ στο φαΐ, κάτι σε βασανίζει. Ερωτοδουλειά, τα χάλασες με το κορίτσι. Πού το κατάλαβες? Μεγαλώνεις. Μη στεναχωριέσαι, βρε, αυτή χάνει. Τη θέλεις πίσω? Σιγά που δεν θα την ήθελες. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να γυρίσει. Να την κάνεις να ζηλέψει. Ναι. Καλησπέρα. Μη μου κρατάς μούτρα, βρε κορίτσι μου. Έχεις δίκιο, φέρθηκα σαν κρετίνος. Εντάξει, μη βαράς κι εσύ. Θα ζητήσω συγγνώμη από τον Νικόλα. Δεν πρόκειται να τον ξαναρωτήσω. Ούτε τι κάνει εδώ, ούτε τι θέλει μαζί σου, ούτε τίποτα. Ενήλικες είστε, κάνετε ό,τι σας κάνει κέφι. Εντάξει? Εντάξει. Είδες πόσο απλό ήτανε? Είδα. Μακάρι να ήταν έτσι όλα απλά. Και άμα βάλεις και κανένα ρούχο, ποιο ρούχο? Μπαμπά. Όλα έξω τα έχεις, βρε κορίτσι μου. Εντάξει. Εντάξει, ό,τι θέλεις εσύ. Όπα και δαχτυλίδι. Ο θείος δεν το φορούσε αυτό? Ναι, ο θείος. Παίρνει, μια και το έφερε κουβέντα. Ο θείος ερχόταν κι άλλες φορές στο σπίτι. Τι εννοείς κι άλλες? Ναι, κακή διατύπωση. Θέλω να πω, ερχόταν κι άλλες φορές που δεν ήμουν εγώ εκεί. Με ρωτάς αν ο θείος ερχόταν στο σπίτι όταν εσύ έλειπες? Ναι, αυτό ρωτάω. Ναι, μερικές φορές. Γιατί δεν το ξέρεις? Πώς. Και αυτές τις μερικές φορές ήσασταν όλοι μαζί? Ή ο θείος τα έλεγε αλλού με τη μαμά και αλλού εσύ με τον Βασίλη? Πού να θυμάμαι, ρε μπαμπά, δεν κρατούσα σημειώσεις. Γιατί με ρωτάς αυτά τα κουλά? Τζάμπα το κόλπο, τίποτα δεν έφυγε. Μπα, ήρθες, πότε έρχεσαι, πότε φεύγεις, αέρας. Λέει να μην αρχίζεις, σε παρακαλώ. Ο Νικόλας, έφυγα. Γιο σου δεν τρώει μπουκιά. Και δεν χαίρεσαι? Δεν είναι γιαστή αυτή η κατάσταση, πρέπει να του μιλήσεις. Δεν είμαστε και πολύ τους κουβέντες σε αυτό το σπίτι. Άσε που λόγο στον λόγο. Όλο και κάτι βγαίνει στη φορά. Συμφωνείς? Τα πράγματα πρέπει να λέγονται. Έτσι πιστεύω εγώ. Αλλιώς μένουν μέσα μας αναγκάθια.
Γεια. Σκέτο, γεια. Όλα καλά. Ναι, γιατί ρωτάς. Σίγουρα. Βλέπω σκέψεις στο βλέμμα σου. Ναι. Πολύ γρήγορα έμαθες να με διαβάζεις. Λοιπόν, συμβαίνει κάτι. Δεν πιστεύω να τσακώθηκες με τους δικούς σου. Όχι μωρέ, απλώς ο πατέρας μου με ρωτάει για κάτι παλαβά. Για εμάς τους δύο. Όχι, όχι. Τέλος πάντων, το ξεχνάμε. Θα βγούμε. Οκ. Πού πάμε? Πεινάς? Καθόλου. Ούτε κι εγώ. Ποτό? Έτσι κι έτσι. Κι εγώ. Έχω μια ιδέα. Δεκτή. Έλενα μου. Ο Βασίλης είμαι. Γιατί αν σε έπαιρνα από το δικό μου, δεν θα το σηκώνες και μη το κλείνεις. Ένα πράγμα θα σου πω μόνο και μετά θα το κλείσω εγώ. Χαίστηκα που χωρίσαμε. Άμε, δεν με νοιάζει καθόλου. Γιατί τα φτιάξα μάλι. Πιο μικρή από σένα και πιο σούπερ ουάουγκο με να μάθεις να ξέρεις. Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Γιατί να ζηλέψω, το είχα πει. Καλύτερα να τα φτιάξεις με μια συνομιλική σου. Οκ, το κατάλαβα. Είναι σούπερ ουάου η γκόμενα. Τέτοια γκόμενα σου αξίζει. Αγόρινα μου, θα σε αφήσω τώρα γιατί έχω δουλειά, ε! Και πού είσαι, σβήσε την κλίση από το κινητό της μάνας σου. Μην τη δει και γίνουμε μπάχαλο. Αβγέρι, τι! Ζανκλοντ, τι κάνεις εκεί ανακαίνιση? Ό,τι γουθάρω κάνω, φεύγα. Δεν έχει καμιά δουλειά στο καμαρίνι του, Αβγέρι. Χαμπά, και έχεις εσύ? Τι ψάχνεις? Θα φύγεις με το καλό, θα χειροδικηθώ. Ωραία, μπράβο. Θα σηκώσεις χέρι σε γυναίκα? Είσαι και από την Κρήτη. Θα καταποντιστεί η Λεβεντογένεια από την τροπή της. Γεια. Η Κρήτη με έχει ξεγραμμένο. Λες να την νιάξεις πολύ άμα θα πεις το ξύλο. Οκ. Φεύγω. Ρε, θυχτήρ. Δεν μας έφτανε το δόρυμα, μας έχουμε και το θούριο να μας απρίζει. Αυτό δηλαδή. Πάτε καλά, μωρέ. Τι χάλια είναι αυτά. Νωρίς ήρθες, θα βάζα κάποιον να σου τακτοποιήσει. Δεν θέλω. Δεν θέλω κανένα να πειράζει τα πράγματά μου. Τι ψάχνεις στο καμαρίνι μου? Τι ψάχνετε? Μίλα γιατί τα έχω πάρει άσχημα τώρα, ε! Μη μου συγχύζεσαι, κάνεις ρητίδες. Να σου στείλω κάποιον, θα το φτιάξεις μόνη σου. Λάζαρε, εάν δεν μου πεις τι ψάχνεις, δεν φεύγεις από εδώ μέσα. Για το καλό σου, μη ρωτάς. Λάζαρε, πες μου, είχαμε κανένα τηλεφώνημα για βόμβα? Θα μπορούσες να το πεις και έτσι. Δεν είναι απάντηση αυτή. Είχαμε ή δεν είχαμε? Καλάρωσε και κοίτα τη δουλειά σου. Όχου. Και μην μάθουν όλοι ότι ψάχνουμε το μαγαζί. Θα ξέρω ποιος σου το είπε. Έχει το διάολο. Το άκουσα αυτό. Αυτό το άκουσες? Πού είμαστε, τι είναι εδώ? Η παλιά μου γειτονιά. Και αυτό είναι το σπίτι μου. Εδώ μεγάλωσα. Έχεις τα κλειδιά? Αμέ. Αυτό είναι το βασίλειο μου. Το βασίλειο της θλιμμένης πριγκίπισσας. Εσύ είσαι αυτή? Ο θείος μου με φώναζε έτσι. Και ο πατέρας μου στράβωνε, δεν του άρεσε καθόλου. Και η θλιμμένη πριγκίπισσα ξέρει και από μαγιά. Θα χτυπήσει το ραβδάκι της και το κρεβάτι θα στρωθεί με αόρατα σε τέν σεντόνια. Δεν κρατιέσαι, ε? Εντοπίζω μια πρακτική δυσκολία. Υπάρχει τίποτα να στρώσουμε ή να φέρω μια ψάθα παραλίας ξεχασμένη στο πορπαγκάζ? Don't worry. Η μάνα μου δεν μ' άφησε να τα πάρω όλα. Και πολύ καλά έκανε. Είδες, μανούλα. Ωραία σεντόνια. Και φωτεινό χρώμα. Είχα και καλύτερα, με νεκροκέφαλα. Έφερες, ξέρεις, έφερες. Στο αμάξι. Με την ψάθα και αυτά, ξεχασμένα από το καλοκαίρι. Όχι, σήμερα τα πήρα. Ναι. Και πώς ήξερες ότι...
Δεν ήξερα. Ήλπιζα. Ευχόμουν. Έχει σημασία. Να πάω να τα φέρω ή άλλαξε γνώμη. Ακόμα εδώ είσαι. Είμαι απ' έξω, βγες γιατί θα μπω. Θα με τρελάνει αυτός. Πού είσαι? Είσαι παλαβό. Αυτό είναι. Είσαι για δέσιμο. Να σου πω. Τι θες, παιδάκι μου? Γιατί δεν με αφήνεις ήσυχη? Θες να με κάψεις? Φύγε από εδώ. Δεν μπορώ. Σ' αγαπάω, ρε γαμώτο. Ψέματα σου είπα. Δεν τα φτιάξα μάλι. Έλα. Για να ζηλέψεις το είπα. Αν σου πω ότι ζήλεψα, θα με αφήσεις ήσυχη? Ζήλεψα. Ζήλεψα τρελά, απελπισμένα. Θα χτυπηθώ στα πατώματα. Φύγε τώρα. Μη με κοροϊδεύεις. Δεν είμαι μπέμπης, οκ? Θα σε προστατεύσω. Φοβάσαι μη σου κάνει κακό. Σε θέλει για την πάρτι του, θα τον λιώσω. Ποιον καλέ? Αυτόν τον Σερέτη. Μου είπε να σου δώσω και χαιρετίσματα. Παναγία μου. Ο Λεωνίδας. Πού τον είδες, πότε? Ήρθα από το σπίτι. Αυτό ήταν. Τον έδωψα. Τι τέλεστε. Αν τον μη σας αγγίξει, θα τον. Βασιλάκι! Άσε τα ταηλίκια και αν ξαναδείς το Σερέτη, βάλε τα πόδια στην πλάτη. Το καλό που σου θέλω. Γιατί σας φρικάρε τόσο αυτός ο παπάρας? Και ο πατέρας με τον που τον είδε τα έπαιξε. Ποιος? Μίλησε και στον πατέρα σου? Όχι για μας, για κάτι άλλο λέγανε. Δεν αισθάνομαι καλά. Λυγίζω. Βασιλάκι, φύγε. Φύγε, σε παρακαλώ. Φύγε, φύγε, φύγε. Αν μου υποσχεθείς να με πάρεις τηλέφωνο. Εντάξει, το υπόσχομαι. Φύγε τώρα. Φύγε, φύγε, φύγε. Βασίλη. Βασίλη. Είναι στο μικρό. Όχι. Δεν είναι πουθενά. Την τουαλέτα, κοίταξες. Ναι. Και στις τέσσερις. Ναι, λέμε. Βγήκε έξω τέτοια ώρα. Χωρίς να πει τίποτα και θεωνιστικός. Δεν έχω ιδέα. Καλά, δεν ανησυχείς. Το παιδί, λέμε, είναι άρρωστο. Ανησυχώρελε, να τι θες να κάνω. Πρέπει να πάω στο μαγαζί, έχω ήδη αργήσει. Αφεντικό είσαι, μπορείς να πας ό,τι ώρα θέλεις. Εκτός πια και αν δεν αντέχεις λεπτό μακριά της. Τώρα φυρί-φυρί το πας, μου φαίνεται. Μπροστά σου είμαι, κοίτα με. Ρώτα με τι θέλεις επιτέλους. Μη ζορίζεσαι εκεί, είσαι και σε επικίνδυνη ηλικία. Με προκαλείς? Ναι, σε προκαλώ. Είχες σχέση με τον Αποστόλη? Με απάτησες με τον αδελφό μου? Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσά.